Οι μάσκες έχουν πέσει. Δεν έχει καμία σχέση η καταστολή και το κρεσέντο βίας απέναντι σε εργάτες, φοιτητές και στις γειτονιές με την προστασία της υγείας, όπως τα χθεσινά γεγονότα στο πάρκο της Νέας Μύρνης. Ως εδώ λοιπόν, ο λαός μας έχει παράδοση, έχει κρυμμένες δυνάμεις που τις υποτιμούν όλοι οι μέχρι τώρα κυβερνώντες. Γιατί αυτός ο κόσμος θα καταλάβει τη δύναμή του και θα βάλει τη σφραγίδα του. Και τότε ο κάθε καρτεργάρης στον πάγκο του. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Του λαού η πάλι θα τη σπάσει. Σπάμε την καταστολή και την τρομοκρατία. Τιμάμε την 8η του Μάρτη, την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, σπάζοντας τις αλυσίδες της σιωπής, της εκμετάλλευσης, της ανισοτιμίας. Ετοιμάζουν νέα μέτρα για να μας εκμεταλλεύονται πιο άγρια οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Ετοιμάζονται να χτυπήσουν τη συμμετοχή στα εργατικά σωματεία, το δικαίωμα στην απεργία, τη συνδικαλιστική δράση, το δικαίωμα των διαδηλώσεων, την ενεργή συμμετοχή και έκφραση γνώμης με κώδικες δεοντολογίας και κανονισμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις και οι κυβερνήσεις δεν υπολογίζουν τις ζωές μας. Εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα των εργοδοτών. Γιατί μας θέλουν απομονωμένες και φοβισμένες. Καταδικάζουμε τη νέα δολοφονική επίθεση με τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους στη Συρία με τις ευλογίες του νέου δημοκρατικού Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Biden. Στεκόμαστε στο πλάι του πολύποθου συριακού λαού, στις γυναίκες και στα παιδιά του και ανυποχώρητα συνεχίζουμε τον αγώνα μας ενάντια στις φωνιάδες των λαών. Καταδικάζουμε τη μετατροπή της περιοχής της Αλεξανδρούπολης σε ορμητήριο θανάτου και εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για στοχοποίηση του λαού μας σε περίπτωση πολεμικής σύραξης. Όσα μέτρα και να πάρουν, δεν θα καταστήλουν τους αγώνες μας. Η κρατική και εργοδοτική βία δεν θα μας κλείσει το στόμα. Τα σχέδια κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης μεγαλοεπιχειρηματιών δεν πρέπει να μας βρουν παροπλισμένες και απογοητευμένες. Ο αγώνας για το μέλλον το δικό μας και των οικογενειών μας πρέπει να μας βρει δυνατές και μαχητικές. Να πάρουμε θέση στο συλλογικό αγώνα για μια ζωή με δικαιώματα, στη σταθερή εργασία, με μείωση του εργάσιμου χρόνου, με μέτρα υγείας και ασφάλειας σε κάθε χώρο δουλειάς, με μέτρα προστασίας του γυναικείου οργανισμού και της μητρότητας. Τίποτα δεν μπορεί να ξεπλύνει το αντεργατικό νομοθετικό οπλοστάσιο που διατηρεί η κυβέρνηση και δίνει αέρα στα πανιά των επιχειρηματικών ομήλων για να απολύουν έγκυες. Που διαλύει τις ζωές μας με τα σπαστά και ακανόνιστα ωράρια, με την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, για να μην έχουμε τον ελάχιστο χρόνο να τον αφιερώσουμε στις οικογένειές μας, στους φίλους μας, στα ενδιαφέροντά μας, στην κοινωνική δράση. Δεν τους έπιασε δά ο πόνος για να ανακουφιστεί η γυναίκα της λαϊκής οικογένειας να έχει μια ζωή όπως της αξίζει το 2021. Δεν έχουν πρόθεση να απαλλάξουν τη μισθωτή και από τα απασχολούμενη γυναίκα από το βάρος της φροντίδας των παιδιών, των ηλικιωμένων, των αμαία, του νοικοκυριού που πέφτει στις πλάτες μας. Εξακολουθεί να είναι ουσιαστικά ατομική υπόθεση, ό,τι θα έπρεπε να είναι κοινωνική υποχρέωση και ευθύνη. Αφού η κρατική προστασία είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες και αποτελεί ένα ελάχιστο δείκτη για την εκτόνωση της λαϊκής δυσαρέσκειας. Απλώς επιδιώκουν να μοιράσουν τις οικογενειακές υποχρεώσεις ανάμεσα στους συζύγους για να περιοριστεί η απουσία της γυναίκας από την εργασία. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, μπορούμε να βάλουμε εμπόδια στην αντιλαϊκή θύελα που σαρώνει τα δικαιώματα ανδρών και γυναικών, να διεκδικήσουμε όσα χάσαμε σε δικαιώματα και στο εισόδημα. Όπλο και διέξοδος για όλους και όλους εμάς είναι η κοινή
συλλογική δράση και πάλι με τα εργατικά σωματεία, με τις ομοσπονδίες εργατών, με τα εργατικά κέντρα, με τις ενώσεις αυτοαπασχολουμένων, των φοιτητικών συλλόγων, των εκατοντάδων γυναικείων συλλόγων και ομάδων της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας σε όλη την Ελλάδα και η διεκδίκηση για όλα όσα μας ανήκουν και μας τα στερούν κυβερνήσεις και συμμαχίες κρατών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση που υπηρετούν το καπιταλιστικό κέρδος. Ενώνουμε τις φωνές μας, σπάμε τις αλυσίδες του ατομικού δρόμου, δυναμώνουμε το συλλογικό αγώνα και συντονίζουμε τη δράση μας. Ζήτω η 8η του Μάρτη, μέρα αγώνων και διεκδίκηση. Οι αιτίες που γεννούν τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών βρίσκονται στην εκμετάλλευση όλων των εργαζόμενων, όλου του λαού, για το κέρδος μιας κούφτας παράσιτων. Δεν είναι όλες οι γυναίκες το ίδιο. Δεν έχουν τίποτα κοινό οι εργαζόμενοι ταμείας, η λογίστρια που δουλεύει μπροστά από έναν υπολογιστή όλη την ημέρα, η φτωχή αυτοπασχολούμενη που βλέπει το μαγαζί της να το καταπίνουν τα χρέη, με τις γυναίκες μετόχους, με τις γυναίκες CEO των πολυεθνικών. Κόντρα στη σαπίλα που γεννά την εκμετάλλευση, τη σεξουαλική κακοποίηση, τη βία, τη φτώχεια, εμείς προβάλλουμε το δρόμο του οργανωμένου, μαζικού αγώνα. Συμμετέχουμε στα σωματεία μας, στους συλλόγους γυναικών, στους άλλους λαϊκούς φορείς. Παλεύουμε για τα δικαιώματά μας, για μόνιμη και σταθερή δουλειά, πλήρη εργασιακά δικαιώματα, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις, για δημόσια, δωρεάν, καθολική, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, για δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους. Παλεύουμε για κατάργηση των πληστηριασμών και κατά σχέσεων για την εργατική λαϊκή οικογένεια. Για άδεια κοίησης, τοκετού, λοχίας, μητρότητας, με πλήρεις αποδοχές και ασφαλιστικά δικαιώματα. Να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Προστασία του γυναικείου οργανισμού και της μητρότητας. Παλεύουμε να πάρθουν μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, με 15 μαθητές ανά τμήμα και μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού. Σπάμε τις αλυσίδες του ατομικού δρόμου. Δυναμώνουμε το συλλογικό αγώνα. Οργανωμένοι στα σωματεία μας, παλεύουμε για ζωή και υγεία. Για ζωή με δικαιώματα.